Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι στην ΚΟ, ένα νησί το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανώσουμε τη συζήτηση είναι θα πάρουν τον λόγο ο Περιφερειάρχης, οι αρμόδιοι φορείς, στη συνέχεια υπουργοί και θα κάνω την καταληκτική παρέμβαση για να συνοψίσω τα συμπεράσματα της σημερινής μας σύσκεψης. Για να μην σας κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Κάναμε χθες μια εκτεταμένη σύσκεψη με τον Υπουργό και την αναπληρώτρια Υπουργό. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Και βλέποντας τη μεγάλη προοπτική ανάπτυξης του νησιού, το γεγονός ότι σήμερα θα υποδεχθεί φέτος, Υπουργέ μου, παραπάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες, αλλά και τις ανάγκες του Κοακού λαού, είμαστε πεπισμένοι ότι η ανέγερση νέου νοσοκομείου στον χώρο που μας έχει υποδείξει ο Δήμος και για τον οποίο υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μονόδρομος. Θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην ορίμανση των σχετικών μελετών. Θα μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια σε περισσότερη λεπτομέρεια για τα βήματα τα οποία ήδη έχουμε κάνει και για αυτά τα οποία θα κάνουμε. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και αν θέλετε να έχετε μια εικόνα περίπου πώς θα μοιάζει το νοσοκομείο αυτό, δείτε το νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο πρότυπο σύγχρονου νοσοκομείου, για να φανταστείτε περίπου πώς θα είναι το νοσοκομείο το οποίο θα έχει σε λίγα χρόνια από τώρα οικός. Εν τω μεταξύ βέβαια δεν θα μιλήσουμε και θα μιλήσει και αναπληρώτρια υπουργός για αυτό στη συνέχεια, τις ανάγκες του υφιστάμενου νοσοκομείου. Ξέρω ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις αναγκαστικές με την μετακίνηση των εξωτερικών ιατρίων σε χώρο του κέντρου υγείας, αλλά γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν λήψεις προσωπικού, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και θα καλυφθούν αμέσως το στομότερο δυνατόν, έτσι ώστε μέχρι να λειτουργήσει το καινούριο νοσοκομείο να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές. Σταματώ εδώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε και κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ουσιαστικές παρατηρήσεις σας και να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ πέρα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχουμε ένα ξεχωριστό επίπεδο συνεργασίας και με τους Δήμους αλλά κυρίως με την Περιφέρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο του Χατζημάρκο. Είστε πολύ τυχεροί που τον έχετε περιφερειάρχη. Διότι και επειδή και εμείς επιβραβεύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, έχουμε αναπτύξει ένα επίπεδο συνεργασίας τέτοιο που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και να στενοούμαστε χωρίς περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να μοιραζόμαστε βέβαια το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη για τα νησιά μας, ειδικά εδώ πέρα για τα νησιά της Δωδεκανήσου, την οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές και κάθε φορά που έρχομαι παίρνω νέα δύναμη και νέα ενέργεια να συνεχίσω την μεγάλη προσπάθεια και τον μεγάλο αγώνα τον οποίο έχουμε αναλάβει. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα θέματα της υγείας. Πράγματι, η δημιουργία του νέου νοσοκομείου, όπως σας είπα και εισαγωγικά, αποτελούσε αναντήρητη προτεραιότητα όταν μίλησα εκτενώς με το επιτελείο του Υπουργείου Υγείας. Πίστηκα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και γι' αυτό και προχωρούμε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση ότι το νέο νοσοκομείο θα γίνει, όπως είπαμε, στον χώρο τον οποίο έχουμε εντοπίσει και βάσει μελετών που θα εκπονηθούν από το Υπουργείο και θέλω να το τονίσω αυτό με τις προδιαγραφές ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου του 21ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει μόνο ένα ωραίο κτίριο, αλλά σημαίνει και νέες διαδικασίες, σημαίνει χρήση τεχνολογίας. Σημαίνει μεταφορά δεδομένων ψηφιακά, ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτί ουσιαστικά. Άρα, θα φαντάζεστε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν θα είναι ωραίο μόνο και καλέσθητο και φιλικό προς τον εργαζόμενο και τον ασθενή, αλλά και ένα νοσοκομείο το οποίο πια θα πρέπει να λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες, όπως εξάλλου και όλα τα καινούργια νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζονται στη χώρα και είναι σημαντικά νοσοκομεία.
Κάποια γίνονται, θα γίνουν ως δημόσιο έργο όπως το νοσοκομείο της ΚΟΟ, αλλά γίνονται μέσα από πολύ σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες όπως τα νοσοκομεία τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ήταν ακριβώς και αυτές οι δωρεές μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε εξ αρχής πώς λειτουργεί σήμερα ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, πώς επικοινωνεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τι ρόλο βέβαια, και έχει δίκιο ο Υπουργός να το αναδεικνύει, μπορεί να παίξει και ο ιδιωτικός τομέας στην ευρύτερη παροχή φροντίδας υγείας. Διότι πια η υγεία με τη στενή της έννοια αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες αλλά και απέναντι στους επισκέπτες. Και βέβαια ο ιατρικός τουρισμός και αυτός εν τη ευρεία έννοια αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία για την χώρα μας. Και καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες από το εξωτερικό θα επιλέγουν την Ελλάδα όχι μόνο για τόπο διακοπών, αλλά για μόνιμο προορισμό, η κάλυψη των αναγκών υγείας, όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά όλο το χρόνο, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για το εξαιρετικό σποτ με τον Αυστριακό Ότο, το οποίο δίνει μια ανθρώπινη διάσταση σε αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι μια συνολική εμπειρία, η οποία πρέπει να είναι μοναδική. Και για να κάνω τη γέφυρα από τα θέματα υγείας στα θέματα τουρισμού, να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία για εμένα έχει όλος ο κλάδος της, να τον αποκαλέσω στα ελληνικά, ευεξίας, αυτό που αποκαλούμε wellness, που είναι το σημείο εκείνο στο οποίο ενώνεται το κλασικό τουριστικό προϊόν με υπηρεσίας υγείας, φροντίδας, ευεξίας. Είναι δυνατόν στον τόπο που γεννήθηκε η ιατρική επιστήμη να μην μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τέτοιες υπηρεσίες? Η απάντηση λοιπόν είναι ότι θα σας δώσουμε, και αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα, όλα εκείνα τα εργαλεία ώστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και με την απαραίτητη εποπτεία να μπορείτε να αναπτύξετε εσείς τέτοιου είδους προϊόντα. Έχω κουραστεί να ακούω να μονοπολείται αυτός ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού, σπα, καλουπισμού από τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να το κάνουμε και εδώ, ξεκινώντας από την ΚΟΟ, η οποία εξάλλου έχει μια μοναδική ιστορία και ένα υπόβαθρο το οποίο την κάνει μη συναγωνίσιμη, ουσιαστικά μοναδική στον τομέα αυτό, και εκεί θα περιμένουμε και τον ιδιωτικό τομέα να τρέξουμε μαζί με τους ίδιους ρυθμούς, ώστε το μέλλον κράτος να καλύπτει τις βασικές δημόσιες υποχρεώσεις του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, και ο ιδιωτικός τομέας γύρω από τις κρατικές υπηρεσίες να μπορεί να αναπτύξει ένα πλέγμα υπηρεσιών, αλλά να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πιο έξυπνα, έτσι ώστε και εμείς να παρέχουμε υπηρεσίες για τις οποίες ενδεχομένως να μπορούμε να αμοιβόμαστε, και αντιστρόφως. Άρα είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη αυτή, η οποία ανοίγεται ειδικά για την ΚΟΟ και ειδικά στο κομμάτι της ευεξίας και του ιατρικού τουρισμού. Συνολικά τώρα για τον τουρισμό, νομίζω τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο Βασίλης είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα ζητήσω από όλους να είμαστε σεμνοί στις προβλέψεις μας, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι η ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της χώρας έχει άμεση αντανάκλαση στο τουριστικό μας προϊόν. Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται και φέτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ναι, παρά τις κραυγές παντελώς ανυπόστατες της αντιπολίτευσης, η χώρα μας χειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, με νέα ψηφιακά εργαλεία, και αυτό μας βοήθησε ουσιαστικά να αλλάξουμε συνολικά την εικόνα της χώρας, έτσι ώστε σήμερα η Ελλάδα να μπορεί να είναι προτιμητέος προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στον τομέα του marketing, αλλά και στην κρίσιμη εργασία η οποία γίνεται και η οποία δεν βλέπει συχνά το φως της δημοσιότητας, για να μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις πτήσεις που έχουμε φέτος στην ΚΟΟ που δεν τις είχαμε στο παρελθόν. Έχει προηγηθεί μια σημαντική δουλειά η οποία γίνεται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, και βέβαια
έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες που να ξοδεύουν όμως και περισσότερα. Και αυτό τελικά θα είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Το μέλλον του τουρισμού είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η προώθηση νέων μορφών τουρισμού. Άκουσαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της πρωτοβουλίας σας για τον ποδηλατικό τουρισμό. Συγχαρητήρια, θα τη στηρίξουμε. Είναι ένας κλάδος τουρισμού με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η μορφολογία της ΚΟ προσφέρεται για τέτοιου είδους τουρισμό και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια βάση η ΚΟΣ για ποδηλατικό τουρισμό σε ολόκληρα τα Δωδεκάνησα. Η σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα. Εξαιρετικά σημαντική. Η αναβάθμιση του πολιτιστικού μας πλούτου. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο γεγονός ότι τα μνημεία μας είναι φροντισμένα. Όλα αυτά συγκροτούν ένα τρίγωνο εμπειριών, το οποίο κάνει την Ελλάδα μοναδική και το οποίο μας επιτρέπει σταδιακά να μπορούμε να διευρύνουμε και την τουριστική περίοδο. Δεν θέλουμε να έρχομαστε να κάνουμε ποδήλατο τον Αύγουστο με στον ντάλα ήλιο, αλλά να κάνουμε ποδήλατο τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Καλή ώρα η Κάλυμνος. Δίπλα ανέπτυξε τον αναρχητικό τουρισμό, ο οποίος και αυτός επιτρέπει στο νησί να διευρύνει την τουριστική περίοδο, διότι είναι δραστηριότητες κατεξοχήν που δεν προσφέρονται να τις κάνει κανείς μέσα στην ζέστη του καλοκαιριού. Χαίρομαι που άκουσα από τον Περιφερειάρχη ότι προχωρούν μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομών όπως ο φωτισμός και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές. Γι' αυτό και δουλέψαμε με το Στέλιο για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε χώρο στο πρόγραμμα Τρίτσης με μεταφορά άλλων έργων σε άλλα προγράμματα για να μπορέσετε να λύσετε οριστικά το σημαντικό πρόβλημα ίδρευσης του νησιού. Διότι για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι και να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα πρέπει μόνο να κοιτάμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, θα μιλήσω σε λίγο για αυτές, αλλά θα πρέπει να λύνουμε και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Νερό, απορρίμματα, βασικές υποδομές κυκλικής υποδομίας με προτεργάτες τους επαγγελματίες του κλάδου, καφέ κάδος, επεξεργασία οργανικών αγωγητών. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε, και θα το τονίσω αυτό, την τοπική κοινωνία μαζί μας. Μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μια πρόκληση, είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία. Το απόγευμα θα βρεθούμε στην Αστυπάλαια να παρουσιάσουμε την επόμενη φάση ενός εξαιρετικά καινοτόμου σχεδίου που έχει πραγματικά βάλει τον Νότιο Αιγαίο στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την πράσινη μετάβαση. Και η επόμενη μεγάλη πρόκληση, Δήμαρχέ μου, θα είναι πώς αυτές οι δράσεις θα μεταφερθούν από τα μικρά μας νησιά, όπου είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμες, στα μεγαλύτερα νησιά. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα νησί σαν την ΚΟ, για τους επαγγελματίες της ΚΟ, η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς τα μηχανάκια μας να σταματήσει αυτός ο θόρυβος, να πάμε σε ηλεκτρικά σκούτερ πια. Έχουμε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά το τονίζω, αυτές οι αλλαγές, οι οποίες θα είναι δραματικά ωφέλιμες για τις τοπικές κοινωνίες, χρειάζονται τη δικιά σας στήριξη. Εσείς πρέπει να βρείτε μπροστά. Εμείς έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα υπάρχουν αντιστάσεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποια μικρά τοπικά συμφέροντα τα οποία θα λένε δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Η εισήγησή μου είναι σαρώστατα. Εσείς όμως πρέπει να βγείτε μπροστά. Διότι αυτές οι δράσεις, όπου τις έχουμε αναπτύξει, το κάναμε σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και με δημοτικές αρχές και δημάρχους, οι οποίοι βγήκαν οι ίδιοι μπροστά και μας είπαν θέλουμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Και τώρα βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα, είτε μιλάμε για την Αστυπάλαια, είτε μιλάμε για τη Χάλκη, είτε μιλάμε για την Τήλο. Και το πρόγραμμα των Greco Islands μπορεί να καλύψει 30 νησιά συνολικά με τέτοιου είδους δράσεις που θα κάνουν την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση στη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη από ένα θεωρητικό σχέδιο, μια απτή πραγματικότητα η οποία θα βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής των νησιωτών και φυσικά θα κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ελκυστικό. Άκουσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα τα οποία θίξατε για τα θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει σημαντικές αλλαγές. Και επειδή αναφέρθηκε, νομίζω εσύ, στο ζήτημα του επιδόματος ανεργίας, ήδη έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη, όπου ένας άνεργος του ΑΕΔ μπορεί να εισπράττει μέρος του επιδόματος
ανεργία αν πιάσει δουλειά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να περάσουμε σε μια λογική, να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στον άνεργο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο στον ΑΕΔ να βρει δουλειά, και ταυτόχρονα να ευθυγραμμίσουμε σε τοπικό επίπεδο τις ανάγκες αγοράς εργασίας με την προσφορά εργατικού δυναμικού. Έχει δίκιο ο Υπουργός. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε μεγάλη ανεργία και να λέμε ότι έχουμε και μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Κάποιο λάθος συμβαίνει εκεί. Άρα αυτό περνάει και μέσα από δράσεις κατάρτισης, τις οποίες αναπτύσσουμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και βέβαια χρειάζεται και αυτό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, διότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ζητήματα αυτά θα λυθούν αν πείσουμε και τους εργαζόμενους και πολλούς νέους εργαζόμενους ότι το μέλλον τους είναι σε καλά πληρωμένες δουλειές εδώ πέρα στον τόπο τους. Και δεν είναι η λύση κατά ανάγκη, όπως το κάνουμε πια, μια μόνιμη παραμονή στα μητρώα του ΑΕΔ, να εισπράττει κανείς ένα επίδομα ανεργίας ή τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο Μητρό για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά να μην έχει ο ίδιος ο άνεργος το κίνητρο να ξαναπιάσει και να βρει δουλειά. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ ακόμα, πολλά σχέδια και πολλή δουλειά να κάνουμε. Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη τη χώρα και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε σε συνεννόηση και με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Το συζητάμε με το ΣΕΤΕ σε κεντρικό επίπεδο και έχουμε πια μια πολύ καλή εικόνα που έχουμε λήψεις και πώς πρέπει να προγραμματίσουμε την επόμενη τριετία με πενταετία, εξυγχρονίζοντας και την τουριστική εκπαίδευση ταυτόχρονα, πού θα είναι η θέση εργασίας που θα ζητήσει ο τουριστικός κλάδος, έτσι ώστε από τώρα να μπορούμε να προετοιμάζουμε και την εκπαίδευσή μας από τα επαγγελματικά μας λύκεια, τις τουριστικές μας σχολές, για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτή θα αλλάζει και θα εξελίσσεται. Το δικαστικό μέγαρο έχει κλείσει, θα γίνει. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, έχουμε εξασφαλίσει τους χώρους. Το ορίσατε αυτό, το ξέρατε ήδη και δεν μου αρέσει να ανακοινώνω ξανά πράγματα τα οποία ήδη έχουμε πει ότι θα γίνουν. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση είχε επενδύσει στην αξιοπιστία. Κατά σέβεια δεν προχωράμε ποτέ σε ανακοινώσεις αν είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο θέλουμε να εξαγγείλουμε. Αυτό σημαίνει χρηματοδοτικά εργαλεία, μελετητική οριμότητα, συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς, για την περίπτωση του νοσοκομείου να ξέρουμε πού θα γίνει το νοσοκομείο και ότι συμφωνεί η τοπική κοινωνία και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πω κάτι ακόμα, το κουβεντιάζαμε με τον Περιφερειάρχη. Ποτέ δεν υπάρχει 100% συμφωνία με οποιαδήποτε χωροθέτηση. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε επιλέξει το καλύτερο δυνατό σημείο και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε και για το νοσοκομείο. Παρέλειψα και θέλω να το πω να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας. Τον Μάνο, τον Βασίλη, τον Γιάννη, τη Μίκα. Βλέπετε υπάρχει... Ασχολούνται πολύ με τα τοπικά προβλήματα. Και επειδή έχουμε και πολλά νησιά, είναι μονίμως εξαιρετικά ενημερωμένοι και φροντίζουν και στο δικό μου το επίπεδο πάντα να θίγουν ζητήματα τα οποία αφορούν τα δωδεκάμισα. Το λέω διότι το 23 είναι εκλογική χρονιά και υπάρχει πλεονέκτημα να έχουν 4 βουλευτές τα δωδεκάμισα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τέλος, θέλω να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν μου μιλήσατε καθόλου. Και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Εάν είχα έρθει πριν από 2 χρόνια στο νησί, το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα δεν το ανέφερε κανείς. Ελπίζω και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τη Μυτιλίνη, να έχει την ίδια εμπειρία. Ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό, γιατί πολύ απλά το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε. Με τη δικιά μας βοήθεια. Φυλάζοντας στα σύνορά μας, μεγάλες ευχαριστίες στο λιμενικό μας. Κάνει μια σπουδαία δουλειά. Και πολύ δύσκολο. Και πολύ δύσκολο.
με τη στήριξη της Ευρώπης, επιταχύνοντας διαδικασίες ασύλου, δημιουργώντας νέες δομές, εξασφαλίζοντας το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα 5 νησιά τα οποία έχουν σήμερα δομές. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της, και αυτή είναι μία πολύ σοβαρή αποστολή την οποία έχουμε να λάβει, όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας, αλλά και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θέλω να σας ζητήσω να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Έχει γίνει μία πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας, η οποία εμπλέκει για πρώτη φορά οργανωμένα την πυροσβεστική, τη δασική μας υπηρεσία, αλλά και τις ενοπλές δυνάμεις, οι οποίες και αυτές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια αυτή και της πρόληψης, αλλά και της καταστολής. Να είμαστε όλοι, παρακαλώ πολύ, σε γρήγορση, έτσι ώστε το φετινό καλοκαίρι και στον τομέα αυτών να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την υποδοχή σας. Σε λίγο θα έχω τη μεγάλη χαρά να ξαναβρεθώ στην Ψέρη μου, αυτό πολύ μικρό νησί. Ξέρετε, τα μικρά νησιά έχουν και μικρές ανάγκες. Μας ζήτησαν ένα πράγμα, ένα γιατρό, και τον πήγαμε. Καθώς και δύο μικρές παρεμβάσεις στις υποδομές, αλλά να κρατήσω αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης, να μην μιλάμε για άγονη γραμμή. Ο πλούτος της χώρας και ο πλούτος των νησιών μας έχει ακριβώς να κάνει με αυτήν την φοβερή διαφορετικότητα, την οποία ενώνει το γαλάζιο του Αιγαίου όταν συναντά το γαλάζιο του ελληνικού ουρανού. Τα νησιά μας είναι πλούτος για τη χώρα μας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω την χαρά να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους όλων των μικρών νησιωτικών δήμων για να συζητήσουμε οριζόντια προγράμματα που αφορούν τη στήριξη των μικρών μας νησιών, και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα κοντά στα νησιά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ.